Καλό μεσημέρι στον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Οικονομικών. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο, το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο φέρνει τις γνωστές ελαφρύνσεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Θεοχάρη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλό μεσημέρι στο ακροατέ μας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό του Μάκη, του ακροατή μας. Η παραοικονομία είναι γνωστό ότι τρέφει την οικονομία. Είστε αποφασισμένοι να τη χτυπήσετε την παραοικονομία για τη φοροδιαφυγή, γιατί πολλοί μας τα πάνε στο παρελθόν, αλλά λίγα είδαμε. Βεβαίως και είμαστε αποφασισμένοι, δεν τίθεται θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι προφανώς ένα πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο θέλει συντονισμένα μέτρα. Θέλει κυρίως να είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτή τη μάχη, γιατί χρειάζεται εκτός από τον ηλεκτρικό μηχανισμό, εκτός από τα ηλεκτρονικά ή άλλα τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή μας, χρειάζεται και φορολογική συνείδηση. Όλοι μας να κάνουμε αυτό που πρέπει, να περάσουμε, αν θέλετε, την συμπεριφορά αυτή, όχι ως, να το πω έτσι, όπως το λέμε, μαγκιά, αλλά να το περάσουμε ως μια πραγματική αντικοινωνική συμπεριφορά, όπως και είναι. Σε αυτό το πεδίο όλοι μας δεν περισσεύει κανένας. Είναι μεγάλο το στοίχημα αυτό για να πείσετε τους φορολογούμενους, γιατί όλοι είμαστε φορολογούμενοι, άσχετα αν κάποιοι την κάνουν γύριστη και αποφεύγουν τη φορολογία, ότι είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης το να πληρώνεις το φόρο σου. Σωστό. Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι πρέπει ο κόσμος να δει ένα κράτος σοβαρό, ένα κράτος ψηφιακό με σωστή εξυπηρέτηση, όλο και καλύτερη, όχι τέλειο παντού, προς Θεού, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν, όμως ένα κράτος που σέβεται τα χρήματα του ελληνικού λαού. Άρα αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να εμπεδώσουμε και να συνεχίσουμε σε αυτή τη μάχη, η οποία με αυτόν τον τρόπο στηρίζει και την συζήτηση για τη φοροδιαφυγή και την καταπολέμηση. Λοιπόν, πάμε στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα. Θέλουμε χρηστικές πληροφορίες περισσότερο, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να έχει υποτιμήσει το Market Pass των 22% ευρώ, αλλά για άλλους είναι ένα σημαντικό βοήθημα. Είμαι κάπου στη μέση. Πότε και με ποιες διαδικασίες θα δοθεί? Μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο και η επέκτασή του για τους 3 μήνες, θα δουλέψουμε πολύ γρήγορα με το Γενικό Λογιστήριο να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις που χρειάζονται. Mm-hmm. Και η πρόθεση που έχουμε, θα το δούμε βέβαια στις τεχνικές λεπτομέρειες, είναι όσοι έχουν κάνει ήδη αίτηση, είτε εγκρίθηκε είτε απορρίφθηκε, να θεωρηθεί ότι κάνουν ξανά αίτηση και έτσι να μην χρειαστεί να μπουν σε μια ταλαιπωρία να ζητήσουν ξανά το Market Pass. Πρώτον. Δεύτερον, να ανοίξει το σύστημα για κάποιες μέρες, υποθέτω προς το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να ενταχθούν και άλλοι, οι οποίοι ενδεχομένως τα οικονομικά τους έχουν αλλάξει και τώρα πια το δικαιούνται, ενώ παλιότερα δεν το είχαν ανάγκη, δεν ήταν μέσα στα κριτήρια. Mm-hmm. Και μετά, δεδομένων των δηλώσεων που θα έχουν τελειώσει στις 31 Αυγούστου, να πάρουμε όλα τα στοιχεία, τα φορολογικά, για να υπολογίσουμε ποιοι το δικαιούνται. Αυτό σημαίνει ότι ο Σεπτέμβριος είναι το νωρίτερο που μπορεί να δοθούν οι πρώτες 2 δόσεις μαζεμένες και θα μένει 1 δόση για τον Οκτώβριο. 2 δόσεις μαζεμένες λοιπόν το Σεπτέμβριο και 1 τον Οκτώβριο στη συνέχεια, ναι. Ναι, ναι, ακριβώς, και φυσικά η δόση αυτή πληρώνεται τέλος Οκτώβριο, άρα ξοδεύεται το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο και νομίζω κάπως έτσι ερχόμαστε στο τέλος του έτους που λύγει αυτή η στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά, κυρίως για τα ζητήματα του πληθωρισμού των τροφίμων. Εκτός και αν σηκώσει πάλι κεφάλι ο πληθωρισμός, για την ακρίβεια δεν έχει κατεβάσει το κεφάλι στα τρόφιμα, εκτός και αν επιμείνει το πρόβλημα στα τρόφιμα, οπότε εκεί θα γεννηθεί ένα ζήτημα ενδεχόμενης επέκτασης μέχρι το τέλος του έτους, εφόσον υπάρχουν τα περιθώρια, υποθέτω. Yeah. Κοιτάξτε, τώρα εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω ότι υπάρχουν περιθώρια, οπότε θεωρώ ότι μέχρι εδώ θα πάμε. Από εκεί πέρα, ανάλογα με την πόσο πάει η οικονομία, τι δημοσιονομικά περιθώρια υπάρχουν, τι άλλες ανάγκες υπάρχουν. Στο τέλος του έτους υπάρχουν και άλλες ανάγκες, στην στήριξη των ανέργων, των χαμηλόμισθων, των συνταξιούχων, να έχουμε κατά καιρούς θεσμοθετήσει και άλλα πράγματα. Συνεπώς, όλα αυτά θα σταθμιστούν, αλλά πάντως σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για πέρα του έτους. Ωραία. Πάμε στο Youth Pass που το περιμένουν πολλοί νεολαίοι και θέλω να μας κάνετε μια διευκρίνηση, γιατί το νομοσχέδιο, το όπως ψηφίζεται σήμερα, μιλάει για τη συμπλήρωση των 18 και 19 ετών για τους νέους.
ποιοι θα τα πάρουν και πόσα λεφτά είναι τελικά. Είναι μία δόση, είναι δύο πληρωμές. Τι συμβαίνει? Ναι, είναι κάτι το οποίο έχει υποτιμηθεί νομίζω. Δεν το έχω παρατηρήσει ο κόσμος. Πράγματι, θα είναι δύο δόσεις. Θα είναι 150 ευρώ κάθε έτος στα 18 και στα 19 των παιδιών μας τα οποία συμπληρώνουν αυτά τα δύο έτη και συνεπώς θα δικαιούνται συνήθως κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε για τα επόμενα έτη, σίγουρα για φέτος είναι και το Σεπτέμβριο, θα δικαιούνται αυτά τα 150 ευρώ. Άρα οι 18 άριδες θα πάρουν φέτος 150 ευρώ και οι ίδιοι που θα είναι 19 ετών του χρόνου θα πάρουν άλλα 150 ευρώ για να ξοδεύσουν σε τουρισμό, πολιτισμό και μεταφορές. Εκεί που περίμεναν 150 θα πάρουν 300. Να ρωτήσω ακριβώς τώρα και να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς. Μήπως αυτή είναι η μόνη κυβέρνηση που ασχολείται με τους νέους. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Μήπως οι 19-άριδες, αυτοί που συμπλήρωσαν πέρσι τα 19, θα πάρουν 300 φέτος? Να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Όχι. Θα πάρουν 150 ευρώ κανονικά. Και αυτοί που έχουν συμπληρώσει 20, δυστυχώς. Δεν θα πάρουν τίποτα. Άλλες. Και εμείς που μεγαλώσαμε πολύ παραπάνω από αυτό, δεν θα πάρουν. Άρα, όσοι έκλεισαν πέρσι τα 18 ή τα 19 θα πάρουν φέτος το Σεπτέμβριο 150 ευρώ. Αυτοί που έκλεισαν τα 18 πέρυσι θα πάρουν και του χρόνου άλλα 150 ευρώ. Σωστό. Τέλειο. Καλό. Πότε θα κάνουν αιτήσεις? Τώρα θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω πώς, αν η διαδικασία αυτή θα είναι μετής, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Ενδεχομένως και να μην χρειάζεται αιτήσεις, γιατί τα στοιχεία τα έχετε. Χρειάζεται. Τα στοιχεία υπάρχουν. Αν έχουν κάνει δήλωση και είναι στοιχεία, μπορούμε να τα βρούμε και χωρίς αίτηση. Όχι, αν έχουμε τελειώσει το τεχνικό κομμάτι, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω στις δηλώσεις. Στη φοροδία φύγει προφανώς και στις δηλώσεις. Και δεν θα έβγαζα γκρινιά, αλλά εκτιμώ τον κύριο Θεοχάρη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Και αν ήταν κάποιος που δεν εκτιμούσε, όχι εκτιμώ, ξέρεις αυτό που λέμε στα Σουαρέ. Πραγματικά τον εκτιμώ, τον έχω παρακολουθήσει. Είναι αποτελεσματικός και για την ακεραιότητά του, όλα του τα χρόνια, σε όποια θέση βρέθηκε. Ξέρεις, με ανθρώπους που δεν εκτιμώ και σέβομαι, δεν μπαίνω στη διαδικασία, βαριέμαι. Αλλά εν προκειμένου μπαίνω στη διαδικασία, γιατί μίλησε για φορολογική δικαιοσύνη. Και μιλάμε μια ώρα για τα ΠΑΣ που δίνει η κυβέρνηση και πολύ καλά κάνουμε. Από την άλλη, διαβάζω το ρεπορτάζ σου, Έλενά μου. 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ. Ποια νοοτροπία μπορεί να αλλάξει όταν εγώ ξέρω πως ο απέναντί μου ελεύθερος επαγγελματίας, για να μην πω συγκεκριμένο επάγγελμα, έχει ένα τζιπ στο όνομα της κουνιάδας, του γαμπρού, του δεν ξέρω τι, και θα τον δω να παίρνει πας, ενώ εγώ ο μισθωτός δεν θα πάρω πας. Έχεις απόλυτο λοιπόν, δίκιο. Αυτό λοιπόν είναι μια κοινωνική πολιτική, η οποία εξ αρχής γίνεται με κριτήρια τα οποία έχουν γενές στο στοιχείο της αδικίας. Άρα, και πολλές φορές αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα που το υποτιμούμε. Μιλάμε δηλαδή με τη φοροδιαφυγή. Λέμε, ξέρετε τι καταλάβατε κύριε Υπουργέ, δηλαδή λέμε πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και πρέπει αυτό... Εγώ, μισθωτός που βλέπω να γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι γύρω μου, θα αλλάξουν νοοτροπία. Όχι, βέβαια, όταν μου δόθηκε εμένα η ευκαιρία, θα πω δίνετε πας στους άλλους. Και εγώ, αν μου δοθεί ευκαιρία, θα είμαι το κορόιδο. Όχι, βέβαια. Από αυτή την κυβέρνηση περιμένουμε 1, 2, 3 μέτρα στο τραπέζι συγκεκριμένα για να σταματήσουμε τα λόγια. Εγώ τουλάχιστον αυτό περιμένω. Και αυτό περιμένω και από εσάς, κύριε Θεοχάρη. Να το εξηγήσουμε λοιπόν. Αυτή την κουβέντα την υποτιμούμε από αυτή την πλευρά που λέτε συνήθως, γιατί μιλάμε για τη φοροδιαφυγή σε σχέση με το τι γλιτώνει κάποιος ο οποίος δηλώνει λιγότερα εισοδήματα. Είναι προφανές ότι είναι σημαντικό, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κίνητρο στο ότι κερδίζει πολύ περισσότερα από ότι από όλα αυτά τα βοηθήματα που κατά καιρός δίνει η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, και σε αυτό το σημείο υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Μεγάλη πρόοδος με την έννοια ότι συμπληρώθηκαν αυτά τα χρόνια στοιχεία της φορολογικής διοίκησης. Σας θυμίζω, βάζαμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τον αριθμό του ορολογίου, ότι γίνανε διασταυρώσεις, γίνανε διάφορα πράγματα και μπαίνουν και περιουσιακά κριτήρια, ώστε να μην είναι μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, mm-hmm. το μόνο κριτήριο. Αυτό είναι το ένα. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Όμως δεν είναι εκεί που είναι. Και αν θέλετε, αυτή την κουβέντα που κάνουμε περί των ελεύθερων επαγγελματιών, διότι εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ξέρετε, οι επιχειρήσεις, επειδή έχουν αυτό το flat tax, το πούμε, και έχει φτάσει σε αυτό το 22-5%, δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα εκεί. Όμως στους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχει πράγματι
μια μεγάλη. Τώρα λοιπόν που μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες, έχουμε μια εκκρεμότητα και μας πιέζει και ο χρόνος, οπότε παρακαλώ για τη σύντομη απάντησή σας, με τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Ναι. Πότε? Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύπλοκο. Τα πρώτους μήνες, όπως είπε και ο Υπουργός, στις προγραμματικές του 24, είναι το χρόνο διάγραμμα που έχουμε θέσει. Είναι ένα χρόνο διάγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό. Και συνεπώς πάνω σε αυτό ήδη έχουμε, ας το πω έτσι, όχι πιέσει, με την καλή την έννοια, έχουμε ζητήσει από την ΑΔΕ να επικαιροποιήσει τα χρονοδιαγράμματα και να μας τα παρουσιάσει. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες παρουσιάσεις, θα γίνουν και επόμενες με την αγορά, παρουσία της αγοράς, ώστε να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μπορούν να τηρηθούν. Ακριβώς. Δεν θέλουμε να πάμε σε χρονοδιαγράμματα τα οποία πιέζουν τεχνητά, ώστε ξέροντας ότι θα πάμε πίσω, ώστε να πάμε τη λογική του πίεζε τους τώρα και λίγο παρακάτω. Mm-hmm. Θέλουμε να δεσμευτούν όλοι σε ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και υλοποιώντας αυτά τα χρονοδιαγράμματα να μπορέσουμε να και στους εταίρους μας, στις δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουμε και τα λοιπά, και στο εσωτερικό μας και στην ουσία του, να ξέρουμε όλοι ότι έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που θα ολοκληρωθεί. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εδώ θα είμαστε. Ελπίζω στα πόστα μας όλοι κρίνεται, για να τα δούμε στις αρχές του επόμενου έτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοχάρη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.